Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε moratorium. Εγώ το λαμβάνω το moratorium ως, αν θέλετε, μια πρόταση η οποία λέει ότι σταματήστε να φέρνετε νομοσχέδια ή να τα φέρνετε σε συνεννόηση για να τραβήξω εγώ τον κόσμο από, από τους δρόμους και τις πλατείες. Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, εάν ποτέ γινόταν δεκτό από την κυβέρνηση, ήταν το τέλος ελληνικής δημοκρατίας όπως την ξέρουμε. Ακούστε τι είπε. Είπε ότι επειδή στην πραγματικότητα αναγνώρισε, χρονοτοπεί, ότι οι συνεχείς πορείες και οι διαδηλώσεις και η πολιτική ένταση συμβάλλουν στην ένταση, στην διάδοση της πανδημίας, είπε για να σταματήσει η πολιτική ένταση και η φασαρία και οι διαδηλώσεις που κατά τεκμήριο συμβάλλουν στην ένταση της πανδημίας, αυτό το προσθέτω εγώ, αλλά αυτό υπονοεί η πρότασή του, θα πρέπει η κυβέρνηση να προσυνεννοείται με την αντιπολίτευση για το ποιο νομοσχέδιο θα τους φύγει και ποιο όχι, ώστε μόνο νομοσχέδια που έχουν την έγκριση αντιπολιτεύσεως να περνάνε από τη Βουλή. Ιδάλλως, αν αυτό δεν γίνεται, θα κάνουμε συνέχεια διαδηλώσεις με όποια συνέπεια στην πανδημία. Συγχωρείτε. Αυτοί που κάνουν τους εκβιασμούς, ξέρω εγώ, τη νύχτα και πουλάνε προστασία, τι παραπάνω λένε από αυτό. Για πείτε μου. Βαριά κατηγορία αυτή τώρα. Όχι, όχι. Πείτε μου, πραγματικά, τι παραπάνω λένε. Τι παραπάνω λένε. Μιλάτε για εκβιασμό από την πλευρά του κ. Μιλάμε για κανονικότατο στιγνό ομό εκβιασμό. Ότι ή θα περνά τα νομοσχέδια που μα αρέσουν, ή θα κατεβάζω τον κόμμα του δρόμου και για περίμεξή το. Αυτό είπε ο κ. Τσίπρας. Αυτό δεν είπε. Κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό είπε. Ναι. Φαντάζεστε μια κυβέρνηση θα το αποδεχότανε. Δηλαδή η Βουλή, η εκλεγμένη από το λαό, θα αυτοκαταργεί το υπό τον φόβο των διαδηλώσεων και τις επιπτώσεις των διαδηλώσεων στην πανδημία. Φαντάζομαι ότι δεν το λέει τυχαία πάντως αυτό ο κύριος Τσίπρας. Δεν το βάζει τυχαία στον διάλογο. Φαντάζομαι ότι κάτι άλλο ίσως κρύβει πίσω στο μυαλό του. Είναι μια καινούργια κασέτα. Λέει ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν ότι.